Θέλω να ξεκινήσω από τον κόσμο. Τους ευχαρίστησε και ο coach Λιβαδιώτης για την παρουσία του σήμερα. Ήρθε αρκετός κόσμος και είδε την εθνική να επιστρέφει από τον Ίκλο 20 με σένα, κυρίως να παίρνεις πάνω στην ομάδα. Πόσο πολύ σας χαροποιεί αυτό και το γεγονός ότι μετά υπογράψεις και τόσα αυτόγραφα. Πες μας λίγο για αυτό το συνέστημα. Γενικά τα τελευταία χρόνια και λόγω COVID και λόγω δεν ξέρω κάποιων αποτελεσμάτων μπορεί, δεν είχαμε κόσμο στο γήπεδο. Κυρίως ήταν ο COVID. Μετά από τον COVID γενικά τα γήπεδα δεν ήταν όπως παλιά. Κάναμε κάποιες καλές εμφανίσεις. Ο κόσμος το βλέπει, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει άμα γίνεται μια καλή προσπάθεια. Ήταν μια μέρα που θεωρητικά βόλευε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Γίνανε και κάποιες κινητοποιήσεις με κάποια λεωφορεία από άλλες πόλεις. Ήρθε αρκετός κόσμος στο γήπεδο, πολλά παιδάκια. Αυτό είναι που με χαροποιεί εμένα, είναι τα μικρά παιδιά. Μακάρι βλέποντας την εθνική ομάδα και εμάς να παίζουμε, να τους βοηθήσει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Είτε αυτό είναι μπάσκετ είτε οτιδήποτε άλλο, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ και θέλουμε να συνεχίσουν να είναι κοντά μας σε όλη την προσπάθεια που γίνεται με την εθνική ομάδα. Με τη Ρουμανία παίξαμε πάρα πολύ καλά, με τη Βουλγαρία επίσης πολύ καλά. Κάποια πράγματα που μπορούν να διορθωθούν, η ευστοχία κτλ. Ναι. Θα τα δουλέψετε. Είπε κάτι ο coach Ματσεντίδης πριν το πρώτο παιχνίδι με η Ρουμανία ότι τελειώνει το παράθυρο και ανυπομονούμε για το επόμενο. Ισχύει αυτό? Βεβαίως, ισχύει αυτό. Θα μιλήσω και για μένα προσωπικά, που είμαι και σε μια προχωρημένη ηλικία σε σχέση με τους μικρότερους. Είναι χαρά μου να παίζω με την εθνική ομάδα. Οπότε με καλή εθνική ομάδα είμαι εδώ και θα είμαι εδώ μέχρι να μην αντέχω να παίζω για την εθνική. Όλοι μας το νιώθουμε αυτό, θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Και όλοι μας περιμένουμε να βρεθούμε εδώ, είμαστε μια οικογένεια όλοι και να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Που είναι το πιο σημαντικό για να έρθουν και τα καλά αποτελέσματα. Φαίνεται και στο γήπεδο αυτό το γεγονός. Και έτσι κλείνοντας για τη δική σου παρουσία, είχες 16 πόντους σήμερα, 6 rebound, 4 στα 7 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Πες μας λίγο για το παιχνίδι, έτσι μια γρήγορη κουβέντα για το πώς κλείσε και πώς το ζήσατε εσείς στο παρκέ. Γενικά, επειδή με ξέρεις και εσύ, ότι δεν μ' αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου εμφάνιση και κυρίως στην εθνική, δεν υπάρχουν ονόματα. Είναι το όνομα που γράφει μπροστά, που είναι η Κύπρος. Πολλοί παίζουμε γι' αυτό. Ένα παιχνίδι μπορεί να είμαι εγώ, ένα παιχνίδι μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε εκεί που είχαν αδυναμίες. Ήταν πολύ ψηλά κορμιά και δυνατά κορμιά. Προσπάθησαμε να τους χτυπήσουμε στην κίνηση. Παίξαμε αρκετά καλά στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως και αμυντικά και επιθετικά. Στο πρώτο ήμασταν καλοί στην άμυνα, δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση. Άμα είναι καλά σου τύπο καλές προϋποθέσεις, πολύ πιθανό να μπουν. Να σε αφήσω να πάει να υπογράψει αυτόγραφα, σε περιμένουν οι μικροί. Άρα, Νίκο, και πάλι συγχαρητήρια για την εμφάνιση και εμείς ανυπομονούμε να σας δούμε στο επόμενο παράθυρο. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.